Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Βλέπετε ξεκινάμε με ένα player pick που βγάλαμε Kimmich. Δεν είναι τίποτα τρομερό, εντάξει ας πούμε που είμαστε τίποτα δεν είναι κάτι ακραίο. Είναι φθηνός, πάει 120-130 χιλιάρικα. Μπήκε στην ομάδα, θα δείτε και στο τέλος πως έχει σχηματιστεί. Εδώ έχουμε άλλο ένα pick, στο οποίο βγάλαμε Γκορέτσκα. Νομίζω ότι δεν τσέκανα την τιμή του και δεν έχω ιδέα πόσο πηγαίνει. Αλλά φαίνεται full loop η κάρτα, όλα 90 plus. Πάρα πολύ ωραία και γενικά ο Γκορέτσκα ήταν μια κάρτα που ήταν OP. Γενικά στο βίντεο παιδιά θα δούμε πολλά, πάρα πολλά packs, πάρα πολλά packs και κάμποσα picks, είτε τα Make Your Mark Player ή από το Euro, από το Copa America, από όλους αυτούς γενικά και Icon Picks. Έχουμε αρκετά τέτοια, έχουμε πολλά packs, 84x10 νομίζω είναι σχεδόν όλα, αν όχι όλα, το οποίο τα κραφτάρω κάθε μέρα και τα 5 και τα φυλάω για να τα ανοίξουμε μαζί στο βίντεο. Τα περισσότερα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά από ό,τι βλέπετε και στο thumbnail βγάλαμε κάτι ακραίο, κάρτα 3 εκατομμυρίων coins ακόμα και τον Αύγουστο, την οποία είναι ακραία, είναι ακραία, νομίζω είναι η καλύτερη του πρόμο. Αν και τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο έχει βγει Team 4 των Footies, κάτι τέτοιο νομίζω, αλλά αυτός ο παίχτης νομίζω ήταν η καλύτερη κάρτα από την Team 3, από την Footies 3. Ακραία κάρτα, αλλά βλέπετε γενικά τα packs full fodder, πάρα πολύ fodder, τα οποία γίνονται συνέχεια ανακύκλωση, είτε σε exchange, είτε σε 84x10 μπαίνουν κάποιοι, είτε κραφτάρουμε παίχτες, τα icon picks, τα άλλα τα picks με τους make your mark players και όλους αυτούς. Αλλά ναι, γίνεται αυτή η ανακύκλωση συνέχεια, ανοίγονται πολλά packs, βγαίνουν πολλοί παίχτες. Έχω κραφτάρει και έναν παίχτη, το οποίο θα δείτε στο τέλος, που είχε 9 segments 10. Θα δείτε στο τέλος ποιος παίχτης είναι. Είναι μέσος. Δεν τρελόμουν να τον κάνω, απλά έβαζα πάρα πολύ φόντερ. Και κάποια στιγμή έκατσα και το ξεφορτώθηκα όλο για να τον κραφτάρω αμέσως, ώστε να ανοίγω packs να μην έχω duplicates. Δεν έχω προλάβει να παίξω Weekend League αυτή τη βδομάδα. Έπαιξα μέχρι 5 νίκες, γιατί πραγματικά παιδιά το ίντερνετ είναι χάλια. Η σύνδεσή μου δεν μου επιτρέπει να παίξω όπως θα ήθελα. Είχα κάνει 5-5, τα οποία τα 3 ήταν disconnect και στα άλλα έπαιζα με 3-4 δευτερόλεπτα delay, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εδώ έχω κραφτάρει και, 2, και 3, τα 3,87 plus τα καθημερινά, στο οποίο νομίζω δεν βγάλαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Βλέπετε ακόμα και εδώ πέρα πως κολλάει. Όταν προσπαθούσα να ανοίξω τα picks, το πως κόλλαγε, φανταστείτε σε gameplay. Εδώ βγάλαμε Σουάζο, καλό φόντερ, και στο όλπρα βγάλαμε Ter Stegen. Είχαμε καλύτερες επιλογές, απλά τις δηλώσεις θα μπαίνουν σε exchange, οπότε και ήταν duplicate, οπότε πήραμε Ter Stegen, ναι. Αλλά ναι, φανταστείτε άμα κολλάει τόσο στα packs, το πόσο κολλάει στο gameplay. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να παίζω Weekend League στο FC24. Όταν βγει το παιχνίδι προφανώς και θα παίζω το επόμενο, όταν ξεκινήσει, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν ξεκινάει αμέσως. Αλλά εντάξει, μέχρι τότε βλέπουμε. Δεν θυμάμαι τι άλλο έβγαλα πέρα από εκείνο το ακραίο πουλ που σας λέω, που είναι 3 εκατομμύρια plus. Ανοίγονται πάρα πολλά packs, ξαναλέω. Είναι οι τελευταίες μέρες του παιχνιδιού σιγά σιγά. Σε ένα μήνα περίπου βγαίνει το επόμενο παιχνίδι, το early access τουλάχιστον. Εγώ το έχω πάρει, βασικά θα το πάρω, δεν το έχω πάρει ακόμα. 20 Σεπτέμβρη βγαίνει το καινούριο παιχνίδι. Έχουν βγει ήδη αρκετά leaks για τον επόμενο τίτλο. Δεν ξέρω άμα θα θέλατε να κάνουμε κάποιο, να κάνω κάποιο βίντεο πάνω σε αυτό, με όλα τα leaks του, όχι τα leaks, με όλα αυτά που έχει δημοσιεύσει η EA για το πώς θα είναι το επόμενο παιχνίδι. Αν και θα τα έχετε δει τα περισσότερα γενικά. Ξέρουμε κάποια πράγματα, τα περισσότερα είναι πολύ ωραία, όπως το duplicate storage που θα έχουμε 100 κάρτες που θα μπορούμε να βάζουμε εκεί πέρα τους duplicate, να μην χρειάζεται να τους κάνουμε discard, γιατί τώρα είχαμε μόνο τα club restore τα 5 κάθε μήνα, το οποίο είναι απαράδεκτο. Τώρα θα έχουμε, στο επόμενο τίτλο θα έχουμε 100 κάρτες που θα μπαίνουν σε ένα storage που θα είναι για τους duplicate, που θα μπορούμε να έχουμε access, θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό κατευθείαν από τα SBC όταν κραφτάρουμε κάτι. Στο μεταξύ, κάθε φορά που βγάζα τέτοια κάρτα, νόμιζα footage, όχι footage, foot birthday όπως λεγότανε, νόμιζα ότι έβγαζα footage. Αλλά ναι, ξέρουμε ήδη πολλά πράγματα για τον επόμενο τίτλο, πάρα πολλά. Έχει κυκλοφορήσει το beta, έχουν πάρει κάποιους κωδικούς, εγώ δεν έχω πάρει. Και από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν πάρει πάρα πολύ λίγα άτομα.
και δεν ξέρω καν πώς είχαν πρόσβαση στο Ultimate Team. Δεν έχω κανένα feedback για το πώς είναι το επόμενο παιχνίδι. Φαντάζομαι στο gameplay δεν θα διαφέρει πάρα πολύ από το φετινό. Ελπίζω να φτιαχτούν πάρα πολλά πράγματα. Έχω ακούσει ότι έχει νερφαριστεί το goalkeeper movement. Θα δεν ξέρω αν θα είναι καλό, για καλό ή για κακό. Στους περισσότερους αρέσει. Θα το δούμε και αυτό. Έχουμε δει πολλά πράγματα για τις θέσεις των παιχτών, για τα play styles των παιχτών. Οι προπονητές κάποια πράγματα έχουν αλλάξει για το πώς χρησιμοποιούνται. Αυτό μεταξύ είναι το Team of the Year Flair, το οποίο το ξέρω δεν έχει hype τώρα προφανώς, αλλά μου έχει μείνει από τα streams που κάναμε κατά τη διάρκεια της Team of the Year, που προσπαθούσα να βγάλω Team of the Year και δεν έβγαζα με τίποτα. Είχα βγάλει μόνο τον Team of the Year Ribéry. Ακόμα και τώρα είναι ωραίο να το βλέπω. Εντάξει, τώρα βγαίνουν πανεύκολα σε σχέση με τότε. Αλλά ναι, γενικά ξέρουμε πολλά πράγματα για το FC25. Θα είμαστε εκεί πέρα για το FC25, που βγαίνει στις 20 του μήνα για το Early Access. Έχουν μείνει λίγες μέρες αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ξαναπαίξω γουλού. Τώρα απλά είναι στη συλλογή καρτών. Να φτιάξουμε την καλύτερη ομάδα που μπορούμε. Δεν έχω ιδέα καν τι θα είναι μετά τα footage και αν θα υπάρχει κάτι. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ μέχρι τόσο αργά στο παιχνίδι, λόγω δουλειάς πάντα. Πάντα σταμάταγα πολύ πιο νωρίς. Και τώρα δηλαδή τόσο αργά δεν έχω φτάσει ποτέ, μόνο στον COVID, την χρονιά του κορονοϊού του 2020. Αλλά δεν έχω ιδέα τι θα είναι μετά από αυτό και αν θα υπάρχει κάτι. Τώρα το φόντρα που βλέπετε βγαίνει αέρα. Στο μεταξύ, κάθε φορά που έβγαζα Team of the Season χαιρόμουνα, επειδή τους χρειαζόμαστε για τα 84x10 και πρέπει να κραφτάρω συνέχεια Team of the Week, οπότε βολεύει πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε πόσο φόντερ είχα στα duplicate, ενώ ανοίγουμε άλλο ένα player pick, στο οποίο νομίζω πήρα λομπότικα, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ κοίταζα τα stats των άλλων δύο παιχτών και σκεφτόμουν για full group, που είναι πολύ OP το υψηλή παίχτες δυνατή. Αλλά σκέφτηκα ότι εντάξει, πόσο gameplay θα παίξω, εν τέλει δεν τον πήρα. Εδώ ανοίξαμε και ένα icon pick, στο οποίο βάλαμε Gert Müller, τον οποίο τον έχουμε ήδη. Τσάβη και Torres, εν τέλει πήρα Torres. Τον είχα χρησιμοποιήσει λίγο από το άλλο account όσο παίζαμε στο Xbox, στο άλλο RPG. Ο οποίος εντάξει είναι τρομερός, αλλά ήταν βασικά τότε, τώρα δεν νομίζω να μπει πουθενά. Εδώ έχουμε πάλι Sanchez. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο βγάζουμε το μεγάλο pool. Είναι ο Sanchez με Salah, τον οποίο Salah τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές. Και γενικά, επειδή από ένα σημείο και μετά κουραζόμουν αρκετά, έκανα πολλούς discard και high rate, δεν τελειώνε ποτέ το grind. Εδώ έκανα και άλλο icon pick, στο οποίο σκεφτόμουν μεταξύ Petit και Zambrota, γιατί νομίζω πως ο Zambrota είναι πολύ πιο usable από τον Petit. Έχω χρησιμοποιήσει λίγο το Zambrota, αν δεν κάνω λάθος. Τα stats του Petit δεν με ενθουσίαζαν σχεδόν καθόλου. Έχει ακραίο defensive και ακραίο physicality, αλλά έχω ήδη παίχτες στο κέντρο που δεν θα την καταστήσει ο Petit. Εν τέλει όμως νομίζω πήρα τον Petit λόγω rating, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν νομίζω να χρησιμοποιούσα κανένα από τους δύο. Ήδη σαν δεξί back είχα τον Zanetti, τον 95, και έβγαλα και Kimmich, τον 96, που εν τέλει νομίζω εκείνος μπήκε βασικός. Πρέπει να είναι εδώ το μεγάλο pool. Βλέπουμε footies, βγαίνει ο Αμπέντι Πέλε. Νομίζω αυτό είναι, άμα δεν κάνω τεράστιο λάθος. Και έχει από πίσω, ναι αυτό είναι, έχει από πίσω Dembélé. Μια βγάλαμε Dembélé, 98 rating, right wing. Βλέπετε full τερματισμένα stats. Νομίζω ότι είχα βάλει marksman, κάτι τέτοιο για να μπουστάρω το physicality. Δεν το πίστευα καν, αλήθεια. Βλέπετε πάει 3,1. Το πιο χαμηλό ήταν 3,1 εκείνη τη στιγμή. Απίστευτη κάρτα, τερματισμένη, παίζει striker, left wing, right wing. Έχει τερματισμένο pace, τερματισμένο shooting, τερματισμένο σχεδόν passing, τερματισμένο dribbling. Νομίζω πως εν τέλει του είχα βάλει marksman. Ξαναλέω, θα δούμε και την ομάδα στο τέλος πως έχει σχηματιστεί, έχουν γίνει 2-3 αλλαγές, κάτι τέτοιο. Και είναι και κάρτες που έχω βγάλει απίστευτες που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να παίξω gameplay για να δω πως είναι, να εκμάζω διαφορετικές ομάδες. Τώρα είναι καλύτερη στιγμή να το κάνεις αυτό με τόσους παίχτες που υπάρχουν και μπορούν να κάνουν compete σε πολλές OP κάρτες. Ναι, γενικά ήθελα να γυρίσω πίσω αυτό που λέγαμε για το καινούριο παιχνίδι, για το FC25.
Δεν ξέρω αν θέλετε να γίνει ξεχωριστά ένα βίντεο με όλα αυτά που ξέρουμε ήδη για το καινούριο παιχνίδι. Να είναι μαζεμένα όλα σε ένα βίντεο, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτά, να δούμε το τρέιλερ και να δούμε και κάποιο feedback που μπορεί να υπάρχει από αυτούς που έχουν παίξει το beta. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό αυτό το feedback. Γενικά όμως, για κάποιο λόγο έχω hype για το επόμενο παιχνίδι, για τον επόμενο τίτλο, μόνο και μόνο επειδή μ' αρέσει πάντα το grind στην αρχή. Το ότι είμαστε όλοι με χρυσές κάρτες και ακόμα και Team of the Week να βγάζεις, χαίρεσαι. Και κάθε μέρα κάνεις upgrade στην ομάδα σου, θα την χτίσεις, να την κάνεις όσο καλύτερη γίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Το ξέρω ότι σε πολλούς αρέσει το τέλος, τα footage, στα οποία μαζεύεις τις καλύτερες κάρτες και παίζεις με τις καλύτερες κάρτες. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το struggle στην αρχή, που προσπαθείς να παίξεις ακόμα και squad battles για να μαζέψεις packs και να βγάλεις fodder, να μαζέψεις coins, να χτίζεις γενικά όσο καλύτερη ομάδα γίνεται σε πολλές θέσεις. Έχουμε κι άλλο pick. Ούτε τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε εδώ πέρα. Νομίζω πήρα Καϊσέδο σε αυτό. Απ' να μακαίνει, μα δεν είχα τον μακαίνει, αλλά τον έχω ήδη, τον έχω βγάλει κάποιες φορές. Πήραμε εδώ τον Καϊσέδο. Αλλά ναι, γενικά αυτό το grind μ' αρέσει πάρα πολύ στην αρχή. Το να ψάχνω φθηνές OP κάρτες 79, 80, 81 rating για να τις χρησιμοποιήσω. Και το κάθε coin μετράει και να παίζω squad battles, να παίζω rivals, να ανυπομονώ να ξεκινήσει το γουλού όσο έκανα με νευριάζει για να δοκιμάσω την ομάδα που έχω φτιάξει. Εδώ ανοίγουμε και δύο upgrade packs από το Weekend League, από τις 5 νίκες που είχα κάνει. Δεν έβγαλα τίποτα το ιδιαίτερο. Είχα κάνει 5-5, ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσα καν όλα τα 20 match. Δεν είχα προλάβει. Και είχα ένα rare players pack, αλλά δύο packs νομίζω, και αυτά τα δύο για rewards, που δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε καν picks πήραμε. Και από ό,τι βλέπετε, αυτά τα δύο βγάλαμε, τίποτα τρομερό. Αυτή είναι η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Ο παίχτης που έλεγα ότι κράφταρε ήταν ο Τουρέ, μπήκε στο κέντρο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλός, μπορεί να είναι λίγο βαρύς, θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς τον έχω να κάθεται πίσω και τον Γκορέτσκα και τον Γκριμάλντο να ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά. Ο Κίμιχ πήγε δεξιμπακ να δοκιμαστεί αν παίξουμε καθόλου. Θα δούμε αν θα. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω λίγο gameplay, να τους δοκιμάσω. Αλλά παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο.